synchronicity, the police, and every little breath. Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Πατρίδα οι φρυδιές και τα φιλιά μας τρελής. Μα μέσα μου βαθιά η σπίθα είχε ξεμείνει. Περίμενα πως θα ξαναφανείς. Και ξαφνικά, ξαφνικά είμαστε στον αέρα όπως παλιά. Όπως παλιά. Είμαστε στον αέρα. Όταν σκορπίσαν δεν νόμιζα πως θα ήταν για λίγο. Πως κάτι θα μας έφερνε και πάλι μαζί. Θυμώ και λύπη πήρα από τον κόσμο πριν του ξεφύγω. Σ' τη δική μου φυλακή. Γιατί στον έξω κόσμο τριγύρνω σαν λύκη. Που θέλαν να με πείσουν ότι είμαι αλλού. Τα όνειρά μου λοιπόν τα ξέραν τέσσερις τυχή. Μέχρι που ξαναφάνηκες εσύ. Ξαφνικά, ξαφνικά είμαστε στον αέρα όπως παλιά. Φοβάμαι ότι θα μας πάρουν τη συχνότητα. Υπάρχει προγενέστερη αίτηση της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη συχνότητά μας, το ξέρεις. Λοιπόν, δάσκαλε, αυτά εδώ είναι τα τηλέφωνα. Σου κάνουν τρεις ερωτήσεις. Πάντως έτσι και κάνουμε συνεταιρισμό, έχουμε πάρει όλο το χρήμα, ε. Μιλτιάδη, τα αγαθά κόπισκτονται. Έλα ρε, δάσκαλε. Έτοιμα φράγκα είναι, γιατί να τα αφήσουμε έτσι. Καλά, 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 καλά. Άντε ρε, φίλε μου, καλή επιτυχία. Θες καλή επιτυχία στον Νίκο. Καλή επιτυχία. Να σε καλά, μωρό μου. Γεια σας. Κουράγιο. Τι κάνεις ρε μαράκι, δεν πάω στον πόλεμο. Θα τα καταφέρεις, θα τα καταφέρεις. Είναι ανησυχείς, θα τους ευχίζουμε. Όπως καταλαβαίνεις, οι μετοχές που καθορίζουν την πολιτική του ομίλου είναι οι δικές. Στον έλεγχο του Βάρδα του δίνουν την απόλυτη πλειοψηφία, αν όμως τις πας στα χέρια σου και συμμαχίζεις μαζί μου και με την Αμερικάνικη Τράπεζα, ο Βάρδας γίνεται μέτοχος μειοψηφίας. Επιτρέψατε μη όπως συστηθώ. Γεράσιμος Λεούσης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Αδαμαντία. Αδαμαντία Χατζιαργυρού. Χείρα. Χείρα Γενικού Γραμματέως Υπουργείου. Ευτυχής για την γνωριμία, μαντάμ. Φορμή. Την πατήσαμε. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, μετά από αυτή την απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου να μας αφαιρέσει το δικαίωμα να εκπέμπουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη συχνότητα και να την παραχωρήσει στην Εκκλησία της Ελλάδος. Εκκλησία της Ελλάδος. Ακριβώς. Δυστυχώς ο Jukebox FM κλείνει. Μαμά. Λέλα. Τι συμβαίνει. Κλείνει ο σταθμός. Πώς κλείνει. Μας πήραν τη συχνότητα. Θα ήθελα να βγάλουμε στον αέρα ένα έκτακτο πρόγραμμα. Ένα φινάλε που να μας ταιριάζει. Παίρνουμε τον έλεγχο του ομίλου. Είσαι σίγουρη. Ναι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δελτίο ειδήσεων. Εκφωνούν ο Πέτρος Κουραβάς και η Τάνια Χατζιαργυρού. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το πρώτο και τελευταίο δελτίο ειδήσεων από τον Jukebox FM. Συνεδρίασε σήμερα το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε την αφαίρεση της συχνότητας του Jukebox FM. Η απόφαση αυτή αναμένεται να κοινοποιηθεί επισήμως μέσα στις επόμενες ώρες. Και αυτή η κοινοποίηση θα σημάνει και το κλείσιμο του σταθμού. Αυτό ήταν. Τέλειωσε. Τίποτα δεν τέλειωσε. Τώρα αρχίζουν όλα. Είμαστε στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πριν γυρίσαμε τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Πατρίδα, δουλειές και τα φιλιά μιας τρελής. Μα μέσα μου βαθιά η σπίθα είχε ξεμείνει. Περίμενα πως θα ξαναφανείς. Και
Ξαφνικά, ξαφνικά. Though yet of Hamlet, our dear brother's death, the memory be grieved. And that it us befitted to bear our hearts in grief, and our whole kingdom to be contracted in one brow of woe. Yet so far hath this precious sport with nature, that we with wisest sorrow think on him, together with remembrance of ourselves. Therefore, our sometime sister, now our queen, the imperial jointress to this warlike state, have we, as 'twere, with a defeated joy, with one auspicious and one dropping eye, with mirth in funeral and with dirge in marriage, taken to wife. Καλώς. Είναι η Λένα. Μέσα. Κοιμάται στην τηλεόραση. Χαριτσάκι μου. Τι είναι, έκλεισε ο σταθμός. Πάμε στην κουζίνα. Πίνουμε. Ο Νάσος που είναι? Επαγγελματικό ταξίδι. Δηλαδή? Στην Αργεντινή για δουλειές. Τι δουλειές? Πήγα να φέρει Βραζιλιάνες. Εσύ που το ξέρεις, μου βοηθάς το casting? Όχι, ο Μίλτος το βοηθάει. Εγώ τώρα το μυαλό μου είναι στην εφημερίδα, δεν ξέρω και κομπιούτερ. Κι εγώ πρέπει να ξανασκεφτώ την ιδέα της τηλεόρασης. Ναι. Πες μας κανένα ανέκδοτο, ρε. Εγώ. Ναι, εσύ. Θέλετε ανέκδοτο? Άντε, ρε, λέγε ένα. Να σας πω ένα καινούριο. Λοιπόν, μπαίνει τύπος στο μπαρ. Καλή ώρα, έτσι. Μπαργούμαν, κομμενάρα. Θα κομμένα. Πλησιάζει, λέει, κουκλάρα, βάλε μου ένα ουισκάκι πριν αρχίσουμε. Το κοιτάει η κομμένα, παίρνει το ποτηράκι, το σφινάκι, γεμίζει ουίσκι, παίρνει ο τύπος, το πίνει. Πίνει, το ξαναγυρνάει πίσω το ποτήρι. Λέει, κουκλάρα, βάλε ένα ακόμα πριν να αρχίσουμε. Ξανακοιτάει η κόμμα. Το ξαναγεμίζει, το παίρνει ο τύπος. Το κατεβάζει με την πρώτη. Το ξαναγυρνάει πίσω, λέει, κουκλάρα. Τραβάει πολύ αυτό τώρα. δεν έχει ανέκδοτο, από το νου τα βγάζει. Κάτσε ρε, ανέκδοτο δεν είπατε να σας πω? Ναι. Θα σας το πω με το δικό μου τρόπο. Άντε, τελείωνε. Λοιπόν, πού ήμασταν? Στο τρίτο ποτηράκι. Δεύτερο. Το δεύτερο. Ξαναπάει, λέει στην κόμμα, βάλε μου ακόμα ένα ουισκάκι. Έχουν φτάσει στο ένα μπουκάλι. Οπότε κάποια στιγμή η κόμμα το βλέπει αγανακτισμένη, είναι έτοιμη να αρπαχτεί. Αυτός, κουκλάρα, βάλε μου ακόμα. Τι γίνεται, μαλάκα, τελείωνε. κάτσε ρε. Εμένα όταν μου το είπανε είχαν φτάσει στα 2,5 μπουκάλια. Ωραία, πήγαινε κατευθείαν στα 2,5 μπουκάλια. Ωραία. Λοιπόν, βάλε μου ακόμα ένα ουσκάκι πριν αρχίσουμε. Έχουν φτάσει στα 2,5 μπουκάλια. Αυτή ετοιμάζεται να κλείσει. Το κοιτάει, του λέει, ρε, εσύ, τι θα γίνει. Ή ποιος 2,5 μπουκάλια εδώ και ακόμα δεν έχει πληρώσει. Θα δώσει κανένα φράγκο. Αρχίσαμε! Αστείο. Αστείο πολύ. Φοβερά. Τι μαλάκας είσαι. Ας το διάλογο. Θα σας πω ένα σύντομο. Σύντομο. Μπαίνουν τρεις τύποι στο μπαρ. Λιώμα, πίτα. Δεν βλέπουν μπροστά τους. Πάει ο πρώτος να ανεβεί στο σκαμπό. Κάνει να ανεβεί με το μπαρ. Πέφτει κάτω. Τέζα στο πάτωμα. Ο δεύτερος ανεβαίνει με το ζόρι, ο τρίτος ανεβαίνει στο σκαμπό, κρατιούνται, ο άλλος καπλωμένος κάτω, λέει ο πρώτος στο μπάρμαν, λέει, φιλαράκι, βάλε δύο ουισκάκια να πούμε. Λέει ο μπάρμαν, δύο, ο κύριος δεν θα πει και δείχνει τον τρίτο κάτω, λέει, άστο, αυτός οδηγάει. Αυτό ήταν καλό. Άντε για μας. Βάλε μας και εμάς. Πρώτη φορά ήθελα με το σου. Άδειος. Σαν κάποιος να μου έχει ρουφήξει όλη μου τη δύναμη.
κάνετε τώρα? Δεν ξέρω. Μάλλον θα σταματήσουμε να φεδόμαστε σαν παιδιά. Η αθωότητα βλέπει σοβαρά την υγεία. Εσύ τι έκανες? Πώς πήγε το ταξίδι στο Λονδίνο? Δεν πρόλαβα να σου ψωνίσω τίποτα. Δεν πειράζει. Χριστό. Παίρνω στα χέρια μου τον όμιλο. Τι? Δεν γίνεται αλλιώς. Παίρνεις στα χέρια στον όμιλο Βάρδα, πώς? Μεγάλη ιστορία, θα σου εξηγήσω άλλη φορά. Πώς θα φέρνει ζωή. Πάνω από το σταματούσε να μας κυνηγάει ο πατέρας σου, μας κλείνει το σταθμό. Πλάκα έχει. Εμείς οι δυο βρισκόμαστε πάντα σε διαφορά φάσεις. Δεν θα τα παρατήσεις τώρα. Βαρέθηκα, Αθηνά. Κουράστηκα. Ναι. Το Κώστα μου δίνεται από το συνεργείο. Δεν είναι συνεργείο εδώ, κυρία μου. Κάνετε λάθος. Δεν έχει έρθει ακόμα το συνεργείο. Κάνετε λάθος, σας λέω. Καλά, από το Mecca Channel είμαι. Θα ξαναπάρω. Μόνο δεν πάει να είσαι και από το BBC. Δεν είναι δυνατόν. Ναι. Έλα, Μαρία, Αναστασία είμαι. Ξέρεις που είναι ο Νικός? Έλα, Αναστασία, δεν είναι μαζί σου? Πήγε να ανοίξει την τηλεόραση και βρες τον Νίκο, έρχομαι από εκεί. Καλά. Έλα, γεια. Η Λίνα δεν ήταν γυναίκα. Ήταν σινεμά. Την τηλεόραση. Δεν θα κάνουμε δουλειά σήμερα. Λέγεται. Ξυπνάει, τα ξημέρωσε. Έφερα γάλα να συνέλθετε. Πάμε. Να πάμε. Πάμε να τσιμπήσουμε κάτι. Γεια. Ναι, από εδώ, ναι. Ναι, ναι. Ναι, μπρος. Έλα, Νίκο, η Μαρία είμαι. Πρέπει να έρθεις οπωσδήποτε εδώ. Έλα, Μαρία, πού είσαι? Στο σταθμό είμαι. Έλα αμέσως. Δεν θα πιστέψεις τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Έλα, σε περιμένω. Γεια. Το έκλεισε. Να πάμε, λέει, στο σταθμό. Πάμε, ρε. Πάνω από 2.500 τηλεφωνήματα δέχτηκαν χθες στα τηλεφωνικά κέντρα των εφημερίδων μετά την απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου που οδήγησε στο κλείσιμο του ραδιοφωνικού σταθμού Jukebox FM. Μπαμπά, Χρήστο! Τρέξε να δεις τι παίζει τηλεόραση! Μπαμπά! Μπαμπά! Είναι η τελευταία εκπομπή του Jukebox FM. Θα κρατήσει μέχρι το
Κατέβασμα το γενικό. Ελένα. Αφού σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας από την πρώτη μέχρι την τελευταία εκπομπή, θα σας ζητήσουμε την προσοχή σας. Γιατί ο δικός μας τρόπος όλο αυτόν τον καιρό έγινε και δικό σας. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό. Γι' αυτό τον τρόπο που μας έφερε πίσω από το μικρόφωνο και από εκεί στα σπίτια σας. Είναι πιο εκεί. Γιατί η πέτρα που κυλάει χόρτα δεν μαζεύει. Γιατί καλύτερα είναι να καίγεσαι στα γρήγορα παρά να σκουριάζει σιγά σιγά. Τι να σου πω, τώρα ήρθα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Τα πράγματα είναι ρευστά αυτή τη στιγμή. Τι έγινε, Μαρία? Στο γραφείο σου σε περιμένω. Περιμένω, ποιο με περιμένω? Γεια. Κοίτα, επειδή όμως το πω εγώ δεν το πιστέψεις. Έλα, Λίνα. Τι λέει? Πήγαινε μόνος σου μέσα και κάτσε λίγο να σου φτιάξω τη γραβάτα. Ωραίος. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μαμά. Βγήκαμε στην τηλεόραση. Μόλις συνειδητοποιούν από το κοντρόλ ότι μπορούμε να συνδεθούμε με τον γραμματέα του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, κύριο Γιώργο Αποστόλου, ο οποίος και θα μας εξηγήσει τους λόγους αυτής της απόφασης. Τώρα καταλαβαίνω. Έχουν έρθει εδώ πέρα, ναι, αλλά αυτό μπορεί να παρεξηγηθεί. Όχι, ναι, Μανούλα μου, γιατί εδώ πέρα δεν μιλάμε για κοινό. Θα το ακούσει. Ο κύριος Λαΐος. Ναι. Γεια σας. Σαπουτζάκης. Είμαι υπεύθυνος της εκπομπής. Καθίστε, παρακαλώ. Ναι. Εγώ θα σας αφήσω. Του έχουμε εμπιστοσύνη. Θα σε δω από την τηλεόραση. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. Αν κατάλαβα καλά και για να σώσουμε στην άκρη την νομική ορολογία, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, αυτό που υποστηρίζεται ουσιαστικά είναι ότι ο σταθμός Jukebox FM δεν μπορεί να εκπέμπει πια σε αυτή τη συχνότητα. Ακριβώς. Μάλιστα. Έχουμε όμως συνδεθεί με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Jukebox FM, τον κύριο Νικολάγιο. Κύριε Λάγιε, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Μας ακούτε? Πολύ καλά. Ωραία. Χαίρομαι. Θα ακούσατε οπωσδήποτε την τοποθέτηση του κυρίου Αποστόλου, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πείτε σε όλα αυτά? Ναι, όχι κάτι, αρκετά. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω σαν διευθύνων σύμβουλος του Jukebox FM ότι δεν έχω καμία πρόθεση να αμφισβητήσω τόσο τις ικανότητες όσο και τις καλές προθέσεις των μελών του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Μα τι λέει τώρα? Αυτό όμως μου επιβάλλει να επισημάνω τον παραλογισμό μιας τέτοιας απόφασης. Τι εννοείτε, κύριε Λάγε, γιατί τον λέτε παραλογισμό? Ναι, παραλογισμό μάλιστα. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Αυτή η απόφαση αφαιρεί τη συχνότητα από ένα σταθμό που ήδη εκπέμπει και την παραχωρεί σε έναν άλλο σταθμό που βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού και που σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων των μελών του δεν πρόκειται να αρχίσει να εκπέμπει πριν από το τέλος του ίδιου του χρόνου. Εμείς. Δεν... Μπορείτε, κύριε Αποστόλου, να με αφήσετε να μιλήσω? Ναι, παρακαλώ, ναι, μην διακόπτετε. Λοιπόν, εμείς παραδεχόμαστε το προγενέστερο της αίτησης της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτό όμως που πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε είναι γιατί αυτή η συχνότητα θα πρέπει να παραμένει καινή έως ότου δημιουργηθεί και είναι έτοιμος να εκπέμψει ο σταθμός ο οποίος δικαιωματικά την κατέχει. Μάλιστα. Γιατί εκεί είναι το θέμα, κοιτάξτε, Ρενίκο. Επειδή οι ατέρμονες συζητήσεις μεταξύ νομικών ρίχνουν κατακόρυφα την τηλεθέαση, εγώ θα ήθελα να πούμε απλά λόγια στους τηλεθεατές μας. Πέστε μου, κύριε Λάγε, τι ακριβώς ζητάτε? Ζητάτε την ίδια τη συχνότητα ή ζητάτε να εκπέμπετε σε αυτή τη συχνότητα μέχρι να δημιουργηθεί ο σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος? Αυτό ζητάμε. Εμείς, ό,τι ήταν να γίνει, το έχουμε κάνει ήδη. Θέλω να πω ότι στην αίτησή μας ήδη διεκδικήσαμε αυτή τη συχνότητα. Ναι. Με τις δεδομένες όμως συνθήκες και εφόσον αυτή η συχνότητα έχει παραχωρηθεί αλλού, αυτό που ζητάμε είναι η προσωρινή παραχώρησή της, είτε μέχρι να βρεθεί κάποια άλλη ελεύθερη συχνότητα που μπορούμε να διεκδικήσουμε νομίμως, είτε μέχρι να τη χρειαστεί την ίδια η Εκκλησία της Ελλάδος. Σωστό. Λογικό. Ποιο σωστό, μωρή τρελός, ε? Έτσι σας φαίνεται λογική. Ωστόσο, ο κύριος Αποστόλου έχει το λόγο για να μας πει τι νομίζει. Αν και ο κύριος Λάγιος είναι ένας έγκριτος νομικός, φοβάμαι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πέφτει σε ένα σφάλμα που μόνο σε φοιτητή της νομικής μπορεί να δικαιολογηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, έτσι, μήπως μπορείτε να γίνετε λίγο πιο σαφείς πάνω σε αυτό που ρωτάμε? Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλά. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο αποφασίζει σε ποιον ανήκει μια συχνότητα.
Με συγχωρείτε. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, η συχνότητα ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος. Εμείς δεν αμφισβητούμε εμείς αυτό. Εμείς αμφισβητούμε ότι μετά από 4 μήνες λειτουργίας ήδη του σταθμού. Συγγνώμη, δεν έχουμε τον άνθρωπο να μιλήσει. Να παραχωρήσουμε προσωρινά. Κύριε Λάγε, σας παρακαλώ, μην ενοχλείτε. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Μάλιστα, κύριε Αποστόλου, ολοκληρώστε. Αν ο κύριος Λάγιος το επιθυμεί, να απευθυνθεί στον νόμιμο κάτοχό της, δηλαδή στην Εκκλησία. Μάλιστα. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε με το ίδιο θέμα, αφού πρώτα δείτε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Ναι. Ναι. Ναι, σας ακούω. Όχι, δεν μπορείτε να μιλήσετε με τον κύριο Λάγιο. Δίνει μια συνέντευξη αυτή τη στιγμή. 26. Πώς είπατε? 627. Μπορείτε, παρακαλώ, να περιμένετε λίγο. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Μαρία. Ναι, συγγνώμη, ένα λεπτό. Μαρία, έχω κάποιον στη γραμμή που λέει πως είναι από την Εκκλησία. Θέλω να μιλήσει με τον Νίκο. Πού είναι? Στη γραμμή, παιδί μου, στο τηλέφωνο. Τι να κάνω? Δώσω στον Νίκο, αφού δίνει συνέντευξη. Δώσω τώρα, μωρέ, τι έχουμε να χάσουμε. Ναι, μ' ακούτε? Μάλιστα. Μ' ακούτε? Σας συνδέω. Ωραία. Ευχαριστώ. Οκ, okay, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Στοπ, στοπ! Τι κάνετε, κύριε Λάγε? Είναι δυνατόν, εφόσον είστε στον αέρα, να μιλάτε ταυτόχρονα και στο τηλέφωνο? Και αν είναι η γυναίκα της ζωής μου, τι να κάνω, τη χάσω? Άσε που έτσι κι αλλιώς διαφημίσεις παίζετε τώρα. Ναι, μισό λεπτό, παρακαλώ. Ναι, ποιος είναι? Ποιος? Πού πας, κορίτσι μου, και μ' αφήνεις? Στην κουζίνα έχω ένα μπουκάλι κονιάκ. Mm-hmm. Εγώ έχω αρχίσει και φρικάρω. Φέρτο. Jukebox FM, λέγεται, παρακαλώ. Μια στιγμή, μια στιγμή. Jukebox FM. Όχι, όχι. Βέβαια. Όχι, παιδί μου, με βολεύει τώρα που πήρε. Στα χίλια κυβικά. Σοβαρά? 400 αυτόματα. Εντάξει, εντάξει. Σ' αφήνω γιατί βγαίνω. Ναι, 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 εντάξει. Γεια. Λοιπόν, ήταν η γυναίκα της ζωής σας? Όχι, δεν ήταν η γυναίκα της ζωής μου, ήταν κάτι καλύτερο. Σας παρακαλώ, μην το ξανασηκώσετε το ακουστικό. Είμαστε έτοιμοι να ξανασυνδεθούμε. Στη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Γερμανίας, η νύχτα τελειώνει. Και η μέρα αρχίζει... Μάλλον το δικό σου. Αυτή η μοναδική πουγάτσα Θεσσαλονίκης σας την παίρνει τώρα η πρόζα σπίτι σας. Ναι. Α, έλα, Αντώνη, τι γίνεται? Πώς τόσο πρωινός? Ναι. Χρειάζομαι ό,τι πληροφορία έχεις σχετικά με τις μετοχές. Να, θα σου πω εγώ που θα τις στείλεις. Οκ. Okay. Εντάξει, έγινε. Τι έγινε, τι έχει ακόμα? Ναι, δεν είναι πολύ ωραίος ο Νίκος τηλεόραση. Ναι, ωραίος είναι, αλλά σήμερα πάω σχολείο. Την τσάντα σου την έκανες? Ναι. Τι έγινε? Χρειάζομαι πηγώντας ένα φάξ και έναν πολύ έμπιστο άνθρωπο να μου δακτυλογραφήσει κάτι. Στο σταθμό. Η Μαρία είναι ο άνθρωπος που χρειάζεσαι. Ωραία, λοιπόν. Λέει να στο σχολείο και εμείς στο σταθμό. Δηλαδή θα χάσω τον Νίκο που θα ξαναβγεί στη τηλεόραση? Άμα θες να το δεις, κάτσε να το δεις. Θα έχει σχολείο. Και σχολείο. Καλά, μωρέ, και τι έγινε? Μια μέρα πάει λίγο αργότερα. Θα γυρίσετε. Mm-hmm. Μαζί. Για σήμερα. Και για μερικές μέρες ακόμα. Θα την μπορώ να κάτσω κι εγώ μερικές μέρες εδώ. Οκ. Okay. Πριν απ' όλα θα πας σχολείο όμως, έτσι. Σήκω. Σήκω, βρε. Και εμείς ελπίζουμε ότι δεν θα είναι για πολύ. Εντάξει. Καλημέρα. Αλλά τι γίνεται εδώ? Έλα, γιατί φανόμαστε. Καλώς είναι. Τζούπος εφέ. Καλώς. Όχι, δεν έχει παθεί με το ραδιοφωνό σας. Δεν είναι λίγο πρωί για να αρχίσουμε τα κονιάκ, λέω. Μόλις τώρα θα πιείς. Πιες, γιατί δεν θα το βγάλεις πέρα με τα σημερινά τηλέφωνα. Και φώναξε και την Τζοάν να σε βοηθήσει. Α, δεν υπάρχει Τζοάν. Έχει χαθεί τελείως. Μαύρισε και η ψυχή της, παιδιά. Πιάσε τουλάχιστον κάτι παξιμαδάκι από εκεί από κάτω. Μην πίνουμε και ξεροσφύρι. Τι ωραία, παξιμαδάκι και κονιάκ. Ορίστε. Είμαστε. Όχι, στο ψέματα. Άντε στην υγεία μας. Jukebox FM, παρακαλώ. Ναι. Jukebox Χρήστος. Μάλιστα. Έλα, Χρήστο. Ελπίζω πως δεν θα είναι πολύ. Α, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Εντάξει, έλα. Ναι, γεια σας. Γεια. Έλα να πίνουμε. Υγιένεται. Jukebox FM, παρακαλώ. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσω, ο ραδιοφωνικός σταθμός Jukebox FM μπορεί να επανέλθει και να διεκδικήσει νομίμως
οποιαδήποτε ελεύθερη κοινότητα προκύψει στο μέλλον. Μέχρι τότε όμως δεν δύναται να εκπέμπει με κανένα τρόπο. Αυτό θέλει ξύλο, ε. Κύριε Λάγη, εσείς. Μάλιστα. Κύριε Αγροφάλη, εμείς... Κύριε Νικολάκη, ρίχτα. Παιδαρά μου, ξέρεις τις έτους. Δεν μπορούμε παρά να αποδεχτούμε μια τέτοια απόφαση. Και αυτή πρέπει να πω ότι είναι μάλλον η τελευταία μας λέξη. Εμείς σεβόμαστε την νομιμότητα και γι' αυτό από χθες το βράδυ ήδη έχουμε κλείσει το Jukebox FM. Δεν μπορεί, κάπου το πάει. Πού το πάει. Μπορώ εγώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτός ο σταθμός θα παραμείνει κλειστός έως ότου μπορεί νόμιμα να εκπέμψει. Με αυτή σας τη δήλωση κλείνεται το θέμα, κύριε Λάγε. Έχετε να πείτε κάτι στους χιλιάδες ακροατές σας που τηλεφώνησαν εχθές το βράδυ και κυριολεκτικά έσπασαν τα τηλεφωνικά κέντρα των εφημερίδων ισχυριζόμενοι ότι είναι άδικη η απόφαση την οποία εσείς τώρα αποδέχεστε πλήρως. Τι να πει. Ναι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για τη συμπαράστασή τους. Το εκτιμάμαι ιδιαίτερως αυτό και επιπλέον θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να περιμένουν νέα μας. Μάλιστα. Εύχομαι να μην περιμένουν για πολύ. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο που ήσασταν μαζί μας. Τι έπαθε ο Νίκος. Δεν καταλαβαίνω τι έπαθε. Πρέπει να το μιλήσετε. Πάμε. Κάτσε να φύγουν πρώτα αυτοί. Μην γίνουμε ρόμπα μπροστά στις κάμερες. Yeah. Λοιπόν, μαζεύτε τα, φύγαμε. Κύριε Λάγε, χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γιατί κλείσατε όμως έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω. Εμένα η γυναίκα μου σας άκουγε καθημερινά. Ναι. Θα σου δώσω μια συμβουλή, σαν μεγαλύτερος που είμαι. Χάσατε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση προς όφελό σας. Μάλλον την πατήσατε. Έτσι λέτε, την πάτησα, ε. Δυστυχώς ναι. Δεν πειράζει. Να είστε καλά πάντως και σας ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Πάμε. Το πιστεύω. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, δεν είναι ρεπορτάζ. Γεια, γεια. Γεια σου. Έλα, παιδάκι. Ναι, όχι, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Μετά. Ναι. Πάρτε λίγο εδώ. Πού θα πάτε? Στο γραφείο του Πέτρου και της Τάνιας. Δεν θα μας ενοχλείς κανείς. Οκ. Ωραία. Πάμε. Από εδώ. Καλή επιτυχία. Γιατί μου φαίνεται ότι συμβαίνουν περισσότερα πράγματα από αυτά που αντιλαμβάνομαι. Ε? Έλα, μωρέ, μην ασχολείσαι. Άντε, στην υγειά μας. Ο! Jukebox FM λέγεται, παρακαλώ. Ναι, ρε Νίκο, μαλακία έκανες. Γιατί δεν το παραδέχεσαι. Είχαμε μια ευκαιρία και την έκαψες. Ωραία, τελείωσες. Κάτσε κάτω. Να κάτσω να κάνω τι. Κάτσε, ρε, να συζητήσουμε. Δεν μπορώ, μωρέ, να συζητάω κατόπιν εορτής. Δηλαδή, ρε Πετράκη, εσύ τι θα έκανες. Θα ξανά άνοιγα το σταθμό την ώρα που είναι εδώ η τηλεόραση. Αυτό θα έκανα. Παράνομα. Ναι, ρε Νίκο, παράνομα. Φλεβάρι του 98 έχουμε, ρε. Όχι Μάη του 68, ξύπνα. Και επειδή έχουμε 98, δηλαδή θα γίνω αριβίστας. Κοπάτε μου. Τάνια. Τι γάμισε το. Νικολάκη, άραξε. Μίλτο. Μίλτο. Τι έγινε. Εγώ είδα μόνο τη μισή εκπομπή. Μετά ήμουν στον δρόμο. Και ξαφνικά έρχομαι εδώ και σας βρίσκω να πλακώνεστε. Τι έγινε, μας έβαλε τα φόπλακα, αυτό έγινε. Ποιος σας έβαλε, μωρέ, τα φόπλακα, τι είναι αυτά που λες. Εσύ μας έβαλες. Πέτρο, δεν μιλάς. Νίκο, δεν μιλάς. Μίλτο. Μίλα. Τι έγινε. Ξέρω εγώ. Στην αρχή λέγανε κάτι δικηγορίστηκα. Μετά με το συμπάθειο δηλαδή, ρε Νικολάκη. Αλλά σαν να το έχει στημένο το παιχνίδι φάνηκε. Τι. Πώς το λέει, ρε παιδί μου, σαν να δένεις τα κορδόνια σου στη σέντρα. Τι λέει. Άσε ρε λιγαράκι, που ξέρεις εσύ από μπάλα. Ο Νίκος είπε ότι αποδεχόμαστε πλήρως την απόφαση και ότι θα μείνουμε κλειστοί ώσπου να μας δοθεί συχνότητα από το ραδιοτηλεοπτικό. Δηλαδή ποτέ. Κάτσε. Εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι θα παραμείνουμε κλειστοί μέχρι να μας δοθεί νόμιμα η συχνότητα. Και μέχρι τότε οι ακροατές μας να περιμένουν νέα μας. Αυτό είπα. Ναι, να του στείλουμε κανένα γράμμα. Δεν θα στείλουμε γράμμα. Αύριο το πρωί ανοίγουμε κανονικά και νόμιμα. Στην ίδια συχνότητα. Δηλαδή τι με πέρασε, κανένα μαλάκα. Και εγώ και με τοπική πήγαινα. Είπα μια που θα κλείσουμε, να κλείσουμε ηρωικά. Αλλά την ώρα που έπαιζε διαφημίσεις πήρε τηλέφωνο ο Καραμάνης. Τον θυμάστε τον Καραμάνη? Όχι. Καραμάνης. Ε. Ο Ριγάς. Τι σχέση έχει ο Καραμάνης? Ποιος είναι αυτός? Συμμαθητής μας. Ένα φρικιό. Ινδίες, φεστιβάλ αυγής. Τι έγινε με τον Καραμάνη? Δεν ξέρω τι έγινε, ρε παιδί μου.
Σημασία έχει ότι μπορεί να μας παροχωρήσει τη συχνότητα. Έρχεται τώρα από εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Κάστε ρε παιδί, μια καταλάβω. Τη συχνότητα ποιος την έχει? Η Εκκλησία της Ελλάδος. Και πώς θα μας τη δώσει ο Καραμάνης ο Ρηγάς? Έγινε δεσπότης? Δεν ξέρω. Σημασία έχει ότι μπορεί. Αυτά είναι τα λόγια του. Υπό έναν όρο. Αν φερθώ καλά στην τηλεόραση και δεν αφήσω αιχμές κατά της Εκκλησίας. Γι' αυτό έκανα την πάπια. Αντεράχτε τώρα. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει μου. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Χαρά μου που σας βοήθησα. Πού θέλετε να τα στείλω? Θα στείλεις ένα στο φάξ του Τόνι στο Λονδίνο. Αυτός θα τα στείλει στους υπόλοιπους. Και στον πατέρα σας? Ναι. Όχι, σε αυτό θα το δώσω εγώ. Μάλιστα. Θέλετε να το βάλω σε ένα φάκελο? Ναι, σε παρακαλώ. Καλά ρε Χρήστο. Δεν λέω, και ο νόμιμος τρόπος εντάξει είναι. Αλλά άμα μου το είχατε πει εμένα νωρίτερα, θα σας είχα βρει κι άλλη λύση. Ποια λύση? Έλα ρε λιγαράκι, έλα ρε, στην Ελλάδα είμαστε, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Έχω ένα φιλαράκι που έτσι και του σκάσει το παραδάκι, σου φτιάχνει ό,τι χαρτί θες. Διαβατήριο, προσκλητήριο, δίπλωμα, ποινικό μητρό, ό,τι γουστάρεις. Και σωστά όμως, δεν το καταλαβαίνει ούτε ειδικός. Μεγάλος καλλιτέχνης. Τι καλλιτέχνης μου λες, ρε εσύ. Εδώ μιλάμε για άδεια λειτουργία σταθμού. Δεν πλαστογραφούνται αυτά τα πράγματα. Ρε εσύ, άμα είναι σωστός ο καλλιτέχνης και του σκάσει και το παραδάκι του κουντούκου, μέχρι και το Σύνταγμα της Ελλάδας σου πλαστογραφεί. Θα το σκεφτώ. Λοιπόν, φεύγω, ε. Οκ. Okay. Ο Σεβ παρέστηται. Τι? Ο Σεβ παρέστηται. Τώρα με το Λεούση ξεσκόνησα λίγο τα αρχεία μου για να γλιτώσω τα χαστούγια. Λοιπόν, φεύγω, τα λέμε το βράδυ, ε. Εντάξει. Λοιπόν, να σου πω. Ο Σεφ παρέστηται είναι το σωστό, ε. Μέσα είσαι. Mm. Είσαι το επανειδήν. Σωστό. Τσαο. Λιγεράκι. Ξανάπλεξε με την κόρη του καπετάνιου. Μάλλον αυτή ξανάπλεξε μαζί μου. Άρα αδικία. Εμένα να με λένε καραβοκύρι κι άλλος να παντρεύεται τα καράβια. Θρασής πλαγμέ. Μη σε ξανακούσω να μιλάς για παντριά. Χαμούρι. Είμαι πατέρα. Μάλιστα. Να σου πω, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Και να προσέχεις. Θα προσέχω. Ξέρεις τι εννοώ. Α, για το Χρήστο λες. Δεν ανησυχείς, τα ελέγχουν τα πράγματα. Το ελπίζω, Αθηνά μου, το ελπίζω. Τι είναι αυτό? Το τηλεφώνημα. Ποιο τηλεφώνημα? Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Δεν το πιστεύω. Πίστευε και μία ερεύνα. Έλα, πάμε, θα σου εξηγήσω. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα θέλαμε να δούμε το κύριο Λάγιο. Μας περιμένει. Σας περιμένει. Περάστε. Περάστε. Ευχαριστώ. Εκεί. Περάστε. Εκεί, εκεί. Αναστασία, πάρε το κονιάκ, γιατί έχω παρεστήσεις. Εγώ δεν έχω ξαναπιεί το πρωί, δεν έχω. Έλα, θα το πάρω το κονιάκ. Δεν μου λες οι παπάδες πού πήγανε? Οι παπάδες? Οι παπάδες. Ναι, δηλαδή ένας παπάς και ένας άλλος. Κανονικός ο άλλος. Ναι, Λουκία μου, κανονικός ο άλλος. Λίγο παχύς ο άλλος, κανονικός. Τώρα ησύχασα.
Εκεί. Στο γραφείο του Νίκου, τους περιμένει. Αχ, ρε Αναστασία! Τι είναι, Λουκία μου? Αχ, δεν ξέρεις τι καλό που μου κάνεις που είσαι εδώ. Γιατί τι νομίζεις πως είναι η τρέλα. Να βλέπεις παπάδες εκεί που δεν υπάρχουν. Λουκία! Αυτό είναι, Λουκία, με σφίγγεις. Λουκία μου! Με τον κύριο Χατζηπαπά, που είναι ο νομικός μας σύμβουλος και γνωστός άλλωστε από τις συχνές εμφανίσεις του στην τηλεόραση, θα συζητήσετε τα τεχνικά ζητήματα ως δικηγόροι. Αυτό που έχω εγώ να σου πω είναι πως υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία για την παραχώρηση της συχνότητας, αφού και εμείς, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν είμαστε ακόμα σε θέση να τη χρησιμοποιήσουμε. Ναι, και πρέπει να πω ότι σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θα ήθελα μόνο να επισημάνω ότι πολύ σημαντικό ρόλο στην υπόθεση αυτή έπαιξε η γνωριμία και η στενή σχέση σας με την κοσμική ζωή του Αρχιμανδρίτη. Διότι δεν σας κρύβω ότι χωρίς τη δική του εγγύηση για το ποιόν του σταθμού σας θα ήταν μάλλον αδύνατη μια τέτοια παραχώρηση. Συνεκτιμήθηκε και η στάση σας κατά τη εμφάνισή σας στη τηλεόραση σήμερα το πρωί και ο σεβασμός στη νομιμότητα της αποφάσεως. Και στην Εκκλησία γενικότερα. Βεβαίως και στην Εκκλησία γενικότερα. Και πότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της συμφωνίας? Έχω εδώ ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που αφορά το θέμα αυτό. Εναντί ενός συμβολικού τιμήματος. Θα ήθελα να το ρίξετε μια ματιά. Βεβαίως. Μελετήστε το και επικοινωνήστε με το γραφείο μου για τυχόν απορίες. Ναι. Επειδή μας πιέζει κάπως ο χρόνος και αν αυτό δεν σας είναι πρόβλημα βέβαια, θα προτιμούσα να καταλήξουμε τώρα σε μια απόφαση, ώστε όταν φύγετε από εδώ να έχουμε υπογράψει κάτι μεταξύ μας. Είναι εύκολο? Τι αυτή η περίπτωση θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη τουαλέτα σας? Ναι, φυσικά. Στην είσοδο, πίσω από το τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ. Δεν το κοιτάς. Είναι εντάξει. Είναι η καλύτερη όρη που μπορείς να έχεις, αφού πρέπει να πάρεις τη δική μας συχνότητα. Έλα ρε Παύλο, εντάξει τα συμβόλαια. Εσύ πώς βρέθηκες εκεί? Το Παύλο Σκομμένο και το Καραμάνης επίσης. Τώρα, πώς έγινα εγώ Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος, είναι μια ιστορία που καλύπτει 20 χρόνια κοσμικής και πνευματικής ζωής. Θες να την πούμε τώρα ή θες να σου πω κάτι που μπορεί να σου λύσει μερικά προβλήματα ακόμα μέχρι να γυρίσει ο Χατζηπαπάς? Τι προβλήματα? Ο δικός μας ο σταθμός δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί? Έχουμε ήδη 3 σταθμούς στην πάντα. Μας είναι αρκετοί. Η προσωρινή παραχώρηση που υπογράφεις είναι μόνιμη. Εντάξει, σας ευχαριστούμε, αλλά γιατί μας την κάνετε την καλή? Δεν άλλαξες καθόλου, Νίκο. Προσπαθείς ακόμα να ερμηνεύσεις όσα συμβαίνουν στη ζωή σου δια της λογικής. Άκου. Ανθρώπινα, θα μπορούσα να σου πω ότι είναι καλύτερα να έχετε εσείς αυτή τη συχνότητα αντί για έναν ακόμα σταθμό lifestyle ή πολιτικού μπλα μπλα. Θεολογικά, έχω μόνο να σου πω ο έχων δύο χιτώνας. Και 3 συχνότητας. Κοίτα, χωρίς να καρφωθούμε, βρες έναν τρόπο τώρα που θα βγαίνουμε έξω να μαζέψεις και τα άλλα τα παιδιά να τα δω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εκεί μέσα. Εγώ πάντως ούτε καν προσπαθώ πια. Τι θα κάνετε τώρα που κλείνουμε? Ίσως στη δικηγορία, να τελειώσω και την άσκηση. Γιατί δεν προσπαθείς να μπεις στο δικαστικό? Παπαπαπα, ξέρεις τι να σηκώνεις το πρωί και να καταδικάζεις κόσμο? Εμένα δεν μου πάει καθόλου αυτό. Εσύ με το γάμο τι θα κάνεις? Ο Πέτρος θέλει άλλα, η μαμά μου με πιέζει. Άστα. Να σου πω, δεν θα τους αφήσει να κάνουν ό,τι θέλουν, να πατήσεις πόδι. Ναι, καλά. Εσύ τι θα κάνεις? Γυρίσω στη Γαλλία, μάλλον. Και ο Νίκος? Ο Νίκος είναι στον κόσμο του. Εσύ γάμισε ίσο κι όλη μου τη ζωή γύρω από τον Νίκο. Μία, δύο, τρεις. Αυτό για σας και αυτό για μας. Να πηγαίνουμε. Τι θα γίνει, ξέρω εγώ. Μέσα στον υπόμο. Κάτσε να δούμε, ναι.
Είμαι δεν ξέρω τίποτα. Όχι, τι να ξέρω, όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας συνοδεύσω. Περάστε. Να είστε καλά. Πάτε. Τι έγινε. Κύριε Χατζηπαπά, θα θέλατε να με περιμένετε λίγο στο αυτοκίνητο? Φυσικά. Περάστε, Χατζηπαπά. Περάστε. Από εδώ. Γεια σας. Χαίρετε. Παυλάκη. Δεν υπάρχει πια ο Παύλος. Θα ξαναπεράσεις εδώ με. Α, δεν πιστεύω. Μη δίνουμε και στόχο. Ρε Παυλάρα, εμείς τώρα τι να κάνουμε, να σ' αγκαλιάσουμε ή να σου φιλήσουμε το χέρι? Να με φτιάξεις. Την πλερέζα. Να σας πω, δεν μπορώ να αφήσω το Χατζηπαπά να περιμένει πολύ, αλλά το πατρικό μου σπίτι το θυμάσαι? Ναι. Ωραία, λοιπόν εκεί έχω τη δισκοθήκη μου. Αν θέλετε και παίζετε ακόμα βινήλιο, πάρτε τη για το σταθμό. Α, ωραία. Θες να κάνουμε κι εμείς τίποτα για σένα? Παίχτε μου το Passenger. Του Iggy Pop. Ακούς ακόμα τέτοια? Όταν τα παίζουνε από ραδιοσταθμούς παλιοί μου μαθητές. Θέλετε να απολογηθώ γι' αυτό? Θέλουμε, θέλουμε. Ρίχτα. Αν ο Θεός λοιπόν είναι η αλήθεια με κεφαλαίο α, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αλήθειες με α μικρό. Το Passenger είναι μια από αυτές. Γιατί τι άλλο είμαστε στη ζωή εκτός από επιβάτες? Ωραία δικαιολογία, εντάξει. Κοντράρεις μαζί του θεολογικά και θα σε βγάλει πιελά. Λοιπόν, τι κάθεστε, παιδιά? Δουλεύουμε. Από αύριο είμαστε κανονικά στον αέρα. Τι? Αύριο. Και το αφήνουμε στον κύριο από εδώ. Μπράβο, Παύλο. Μπράβο, Παύλο. Είχαμε άγιο, παιδιά. Σώσον, κύριε. Αύριο είμαστε στον αέρα. Το ετοίμασε το πρόγραμμά σου. Από αύριο είμαστε στον αέρα. Παιδιά, παιδιά. Ρε εσείς, μια και τον έχουμε εδώ τον άνθρωπο, έχω μια ιδέα. Να μας κάνει κανένα αγιασμό, κανένα ευχέλαιο. Γιατί? Γιατί, γιατί. Είμαι σίγουρος ότι μας έχουν ματιάξει. Άντε ρε, σταμάστε ματιάξεις. Πανουρόπινες και ευχέλαια. Είμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασαν από τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω με κορμιά και φίλοι. Πατρίδα γυρίδιες και τα φιλιά μας τρελείς. Μα μέσα μου βαριά τη σπίχα είχε ξεμείνει. Περίμενα πως θα ξαναφάνεις. Από τον κόσμο πριν του ξεφύγω, πριν χτίσω τη δική μου φυλακή. Γιατί στον έξω κόσμο τριγύρω σαν λύκη, που θέλανε να με πείσουν ότι είμαι αλλιώς.